πιο σημαντική ενημέρωση είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Το νέο αμοιβολόγιο της ΑΕΠ έχει μία αύξηση περίπου το 300%, τρεις φορές επάνω. Εμείς δώσαμε μάχες για να δούμε πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε τα συγγενικά δικαιώματα και τα πνευματικά σε μία εταιρεία. Δυστυχώς η κυβέρνηση κατήργησε την ΑΕΠ για σκάνδαλα και για οικονομικά σκάνδαλα που είχε, αλλά ήρθε η καινούργια που λέγεται η ΕΕΔ, η οποία αυτή μας έφερε ένα νέο τιμοκατάλογο με 300% αύξηση. Ένα κατάστημα που πλήρωνε, το μικρό κατάστημα που πλήρωνε 120-130 ευρώ χρόνο, το χρόνο για μουσική, πληρώνει τώρα 300 με 350 ευρώ. Τα μεγαλύτερα καταστήματα θα είναι από 500-1000 ευρώ μέχρι 5-10.000 ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα λεφτά δεν μπορούν να τα δώσουν οι επαγγελματίες. Έχουμε συνοηθεί με το Πανελλήνιο Ομοσπονδία Εστιατόρων και με τον πρόεδρο μας τον Γιώργο τον Καβατά να γίνει μια συνάντηση με την Υπουργό και με το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΔΕΡ. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα συναντηθούμε, ώστε να αρχίσει η διαβούλευση σε αυτό το θέμα. Δεν μπορούν να αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς, χωρίς μια διαβούλευση, χωρίς καμία συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα. Τι ισχύει τώρα για τα τραπεζοκαθίσματα? Για τα τραπεζοκαθίσματα, απλώς θα τους ενημερώσουμε ότι κάθε μία του μηνός, μία 12ου, μία 1ου του 2019, πρέπει να κάνουν αίτηση για τα τραπεζοκαθίσματα και μπορούν να κάνουν, να δώσουν το 30% προκαταβολή και τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο το χρηματικό ποσό να γίνει σε 6 μηνές δόσεις. Έχουμε συνοηθεί και με το Δήμο, έχει περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο και έτσι συνάδελφοι δεν πρέπει να δώσουν, αν έχουν να τα δώσουν όλα τα λεφτά μπροστά καλά, αλλά αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν όλο το χρηματικό ποσό, είχαμε συνόηση με το Δήμο να πληρώσουμε το 30% προκαταβολή, αλλά πρέπει να την αίτηση αυτή πρέπει να την κάνουμε μέχρι τις 6 πρώτο. Δηλαδή στο πρώτο δεκαήμερο, το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Μετά δεν μπορούν να έρθουν σε αυτή τη ρύθμιση.